Είναι ο ένας από τους νομικούς παραστάτες του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου σε αυτόν τον έλεγχο που γίνεται και αν ακολουθήσει κάτι άλλο μετά τον έλεγχο, γιατί μπορεί στον έλεγχο όλα αυτά να απαντηθούν και το θέμα να κλείσει. Αλλά αν ακολουθήσουν και άλλα πράγματα, προφανώς θα είναι η διαδικασία πια που φανταζόμαστε. Κύριε Αλεξανδρή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Αλεξανδρή, θα μου επιτρέψετε να το προσεγγίσω δημοσιογραφικά εγώ, αντιλαμβάνομαι νομικά εσείς, αλλά θέλω να ρωτήσω πρώτα απ' όλα. Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος έχει σχέση με τον τζόγο, παίζει τζόγο. Ρωτάτε ως τι ακριβώς, κύριε Ευαγγελάτε, ως ανακριτής, ως δημοσιογράφος, για να ξέρω ως τι θα απαντήσω. Τώρα, και το λέω αυτό γιατί... Αισθάνομαι λίγο ότι θέλετε να με προσβάλλετε ή να με πικάρετε. Καθόλου, αλλά επειδή σας εκτιμώ πολύ, θα ρωτήσω, θα απαντήσω... Θέλω για 10 δευτερόλεπτα να πω το εξής. Ναι. Εδώ συντελείται μια ανθρωποφαγία, ένας κανιβαλισμός. Εμφανίζονται άνθρωποι με κουκούλες, όσο να δικάζουν επιζήμενση του 17 Νοέμβρη. Εμφανίζονται άνθρωποι ανώνυμοι, οι οποίοι λέει ο καθένας, θα μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω την έκφραση, το μακρύ του και το κοντό του. Εμφανίζονται όλοι να γνωρίζουν τι γίνεται, να μιλάνε για τον εντολέα μου. Χωρίς το τονίζω, ένας από αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς να υπάρχει μία κατάθεση σε ανακριτή, μία κατάθεση σε δημόσια αρχή, για να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα, γιατί αυτή η ανθρωποφαγία. Να σας δώσω την απάντηση στο μέρος που με αφορά. Γιατί... Τελευταία 2 δευτερόλεπτα. Βεβαίως. Και μετά θα σας απαντήσω στα πάντα. Κυκλοφορούν φωτογραφίες οι οποίες είναι παράνομες. Το γνωρίζετε. Έχει ληφθεί κάποια φωτογραφία με τη συνένεση του εντολέα μου και κυκλοφορούν φωτογραφίες του. Δεν διαπράττονται ποινικά αδικήματα εδώ. Να σας απαντήσω λοιπόν στο μέρος που με αφορά. Παρακαλώ. Θα σας πω το εξής. Η δική σας δουλειά... Και μακράν ημών με ύψιλον, ξέρετε τι εκτίμηση σας έχω. Και εγώ, κύριε Αλεξανδρή, αλίμονο. Και αντιλαμβάνομαι και το ρόλο του υπερασπιστή, τον οποίο επιτελείται με εξαιρετικό τρόπο διαχρονικά. Λέω λοιπόν τη δική μου πλευρά. Η δική μας έρευνα είναι η δημοσιογραφική έρευνα. Ο Πολυχρονόπουλος μέχρι πριν από 4 ημέρες ήταν ένα σημείο αναφοράς. Θέλω να σας πω ότι μιλάτε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος πριν από 6 ημέρες προέβαλε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Πολυχρονόπουλο. Άρα λοιπόν η πρόθεση εναντίον ενός ανθρώπου που ξέρουμε την κοινωνική του προσφορά και που ακόμα και σήμερα θα επιμένω να λέω ότι δεν αμφισβητείται, είναι δεδομένη. Όταν προκύπτει όμως ένα πόρισμα, αφήστε με τώρα να το τελειώσω κι εγώ. Όταν προκύπτει ένα πόρισμα το οποίο λέει ότι ελέγχεται, ότι έπαιξε στον τζόγο 600 χιλιάρικα από τα λεφτά που έπαιρνε για τον άλλο άνθρωπο, είναι υποχρέωσή μας, ημών που λέγαμε τους ύμνους, να ψάξουμε δημοσιογραφικά, όχι δικαστικά. Εμείς από εδώ ούτε ποινή, ούτε αθώωση, ούτε τίποτα άλλο θα κάνουμε. Δημοσιογραφικά όμως έχουμε την υποχρέωση να ψάξουμε την ιστορία. Και αυτό θα κάνουμε. Και να κριθούμε ψάχνοντας και φωτογραφίες και μαρτυρίες και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μιλάνε πλάτη γιατί τους προστατεύουμε, αλλά εμείς ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είναι και την ταυτότητά τους και τα στοιχεία τους, αλλά τους προστατεύουμε. Υποθέτω λοιπόν ότι αν σας τα ζητήσω, θα μου τα δώσετε. Ακούστε, εάν μου τα ζητήσει η δικαιοσύνη και έχω τη συνένεση των ανθρώπων εκείνων, θα σας τα δώσω. Αλλιώς, ανάποδα να με κρεμάσετε, άνθρωπο που μου έχει δώσει πληροφορία, δεν θα τον δώσω ποτέ. Εμένα λοιπόν του εντολέα μου, είχατε τη συνένεση, όχι εσείς το ξαναλέω. Όλη αυτή η ανθρωποφαγία που γίνεται, έχετε τη συνένεση να τα δημοσιοποιείτε. Πάμε λοιπόν σε αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα να μιλάμε. Γιατί το βασικό ερώτημα, επειδή δεν είναι δίκη, η δίκη αν γίνει, θα γίνει στα δικαστήρια, όχι τηλεοπτικά. Ωραία. Το βασικό ερώτημα που θα ήθελα να ακούσω μια απάντηση είναι, ωραία, επειδή για ένα πόρισμα. Στην κοινωνία απευθύνεται, γιατί από την κοινωνία πήρε τα λεφτά. Ο Πολυχρονόπουλος λοιπόν, τζόγαρε ή όχι? Ο Πολυχρονόπουλος λοιπόν δεν τζόγαρε. Και από εκεί και πέρα, όποιος λέει το αντίθετο, θα κληθεί να το αποδείξει ή αλλιώς θα πάει κατηγορούμενος. Όλα αυτά λοιπόν, ότι πήγαινε σε μαγαζιά, τζόγο κτλ., είναι ψέματα. Δεν πήγαινε σε. Δεν τζόγαρε. Αυτό και βλέπετε την οργή μου για τους ανθρώπους οι οποίοι μιλούν ανωνύμως με κουκούλες, με αλλοιωμένες φωνές, ως αναδικάζουν την 17 Νοέμβρη. Όποιος έχει στοιχεία. Να έρθει επωνύμως να τα καταγγείλει για να υποστεί και τη συνέχεια. Εγώ. Να πάρει τον έπαινο, εάν λέει αλήθεια. Κρατώ την απάντηση αυτή που λέει από εσάς: ο Πολυχρονόπουλος δεν τζόγαρε.
Δεν πήγαινε σε αυτά τα μαγαζιά. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι δύο πράγματα. Επιτρέψτε μου λίγο. Μιλάτε όλοι. Δικαίως μιλάτε, γιατί όπως εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, το ίδιο και εμείς με ύψιλον δεν είστε νομικοί. Μιλάτε για ένα πόρισμα. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν υπάρχει κανένα πόρισμα. Τελεία. Ναι, υπάρχει μια προκαταρκτική έρευνα η οποία κάτι είχε εντοπίσει. Ναι. Υπάρχει μια διάταξη η οποία είναι ένα καθαρά προληπτικό μέτρο. Mm-hmm. Το τονίζω. Καθαρά προληπτικό μέτρο. Αυτό υποχρεούται να κάνει η αρχή από την ώρα που υπάρχει ένας έλεγχος. Δεν υπάρχει κανένα λοιπόν πόρισμα, δεν έχει καταλογιστεί καμία απολύτως κατηγορία τόσο στον εντολέα όσο και στην μητέρα του. Κατά συνέπεια, η λέξη πόρισμα νομίζω ότι είναι λαθασμένη. Υπάρχει, ναι, έχετε δίκιο, η διατύπωσή σας είναι σωστή. Δέχτε. Υπάρχει μια έρευνα που έγινε και η οποία έχει βγάλει αυτό που είδαμε και δημοσιεύθηκε τα 600.000 ευρώ σε λογαριασμούς στοιχηματικούς. Ούτε αυτό λέει. Ούτε αυτό λέει η έρευνα. Η έρευνα λέει ότι επειδή υπάρχουν υπόνοιες. Ναι. Δεύτερον, συνεχίζει. Από εκεί και πέρα. Το γεγονός ότι ερευνάτε, νομίζω κατά τη γνώμη, θα πρέπει να είναι το κρίσιμο σημείο το εξής. Διοχετεύτηκαν χρήματα που κατέθεσε ο απλός ο κόσμος τα 5, 10, 20. Μην φανταστείτε ότι έχουν γίνει καταθέσεις χιλιάδων ευρώ. 5, 10, 20, 30, 40, 50 ευρώ είναι. Διοχετεύτηκαν αυτά τα χρήματα σε οποιονδήποτε άλλο σκοπό πλην του σκοπού του άλλου ανθρώπου. Η απάντηση είναι κατηγορηματική, ούτε ένα σεν δεν έχει πάει οπουδήποτε άλλο. Είναι πολύ εύκολο και θα το αποδείξουμε όταν κληθούμε. Όταν δεν έχουμε κληθεί από κανέναν, δεν μπορώ να αποδείξω τίποτα και δεν θέλω να αποδείξω. Να πω ξανά, αυτό που θέλουμε όλοι είναι να αποδειχθεί αυτό που λέτε. Γιατί στο πρόσωπο του Πολυχρονόπουλου υπήρξε η αναγνώριση κοινωνικής προσφοράς. Και επειδή έχουμε και την περίπτωση της Κιβωτού, το να αμφισβητείτε αυτή η κοινωνική προσφορά είναι κάτι το οποίο δεν το αντέχει η κοινωνία. Πάμε λίγο δημοσιογραφικά τώρα σε ένα-δυο άλλα θέματα που θα μου επιτρέψετε να σας θέσω, γιατί σας άφησα να πείτε αυτά που θέλετε. Αλλά επιμένω πολύ στο γεγονός ότι ο Πολυχρονόπουλος, μας λέτε κατηγορηματικά, δεν έχει βάλει λεφτά στον τζόγο, δεν πήγε, δεν υπήρχε πουθενά. Αυτά τα χρήματα που λέει αυτή η έρευνα που έχει γίνει ότι βρέθηκαν σε λογαριασμούς στοιχηματικούς, πώς βρέθηκαν εκεί? Απαντώ και πάλι. Δεν λέει καθόλου αυτό το πράγμα που λέτε. Λέει, επειδή υπάρχουν υπόνοιες, δεσμεύω προληπτικά το λογαριασμό. Τα έβαλε λοιπόν σε επεκτικούς λογαριασμούς? Τα έβαλε ή όχι? Τι να βάλει σε επεκτικό? Ο Πολυχρονόπουλος δεν έχει κανένα λογαριασμό. Τι λένε? Ότι λέει ότι από τα χρήματα αυτά, 600 χιλιάρικα, από τα όσα είναι 1-1-200, τα 600 χιλιάρικα έχουν βρεθεί σε επεκτικούς λογαριασμούς. Ρωτάω λοιπόν, ο Πολυχρονόπουλος τα έβαλε σε αυτούς τους λογαριασμούς ή όχι? Απαντώ ευθέως. Πρώτον, δεν έβαλε το παραμικρό. Δεύτερον, δεν υπάρχουν επεκτικοί λογαριασμοί. Μάλιστα. Πώς έχει προκύψει όλο αυτό, κύριε Αλεξάνδρη? Εάν, κύριε Ευαγγελάτε, πάω και κάνω μια καταγγελία ότι ο χ άνθρωπος εκβιάζει. Η αρχή αντίστοιχα και εκβιάζει και ξεπλένει χρήμα. Η αρχή οφείλει, και αυτό θα πράξει, να βγάλει μια διάταξη προσωρινή, προληπτική όπως την αναφέρω εγώ, και θα πει: δεσμεύω τα περιουσιακά στοιχεία αυτού μου, επειδή υπάρχουν υπόνοιες εκβιασμού. Όχι, ένα λεπτό. Εδώ μου κάνετε ένα άλμα. Το να πάει κάποιος στην αρχή και να κάνει μια καταγγελία είναι κάτι εύκολο και μαζεύονται χιλιάδες καταγγελίες. Η αρχή, πριν δεσμεύσει λογαριασμούς, κάνει την έρευνά της. Δεν είναι έτσι. Μην το βάλουμε σε αυτή τη βάση. Γιατί αν πήγαινε ο καθένας και για τον εχθρό του, τον αντίπαλό του ή τον ανταγωνιστή του έλεγε μια κουβέντα και αυτή η κουβέντα ήταν αρκετή για να γίνει η διαδικασία που μας περιγράψατε, δεν θα λειτουργούσε κοινωνία. Δεν είναι έτσι. Όχι, το να πάει κάποιος στην αρχή και να κάνει μια καταγγελία σημαίνει ότι η αρχή κάτι ψάχνει και μόλις βρει επαρκής κατεκίνην ενδείξεις ότι μπορεί η καταγγελία να έχει βάση, τότε παρεμβαίνει. Έχω αδικό? Επιμένω σε αυτό που λέω. Είναι προληπτική δέσμευση, επειδή υπάρχει μεγάλο ποσό χρημάτων που έχει κατατεθεί. Όχι που δεν δικαιολογείται, γιατί για να πούμε ότι δεν δικαιολογείται. Μα οι στοιχηματικοί λογαριασμοί που αναφέρονται, τι λογαριασμοί είναι, κύριε Αλεξανδρή? Πώς προέκυψαν? Δεν αναφέρεται κανείς. Έχετε να μου πείτε ότι υπάρχει ο λογαριασμός 1, 2, 3, 4, 5. Όχι, λέω αυτό που αναφέρεται σε αυτή την έκθεση. Γίνεται λόγος για λογαριασμούς στοιχηματικούς. Υπάρχουν υπόνοιες. Το έχω διαβάσει τόσο πολύ καλά που μπορώ να σας πω από τη διάταξη
πού αναφέρεται, σε ποια παράγραφο, σε ποια σελίδα, σε ποια ακριβώς σειρά. Αναφέρει πάντα τη λέξη υπόνοιες. Μόνο ο εισαγγελέας μπορεί να αποδώσει κατηγορίες. Ναι, δεν μιλώ για την κατηγορία. Ξανά σας λέω. Αυτά θα τα δείτε στο δικαστήριο. Εγώ λέω για τη δημοσιογραφική έρευνα. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε τον βλέπαμε να πηγαίνει σε αυτά τα μαγαζιά κάθε μέρα. Εσείς μας λέτε δεν έχει πάει ποτέ. Υπάρχουν μέχρι και λογαριασμοί με χρήματα που είχαν εμφανιστεί. Αυτός που δείξαμε και που είπε μπορεί να έχει πάει ο Τζίτζης και να παίζει. Που είχαν εμφανιστεί ανάμεσα στα έσοδα του άλλου ανθρώπου. Όλα αυτά λέτε ότι δεν ισχύουν, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Είναι... Εάν δείτε, θα μιλήσω για μένα για να μην πω κάτι άλλο. Αν δείτε μια δική μου φωτογραφία να κρατάω στα χέρια μου ένα ποτήρι κρασί, σημαίνει ότι είμαι αλκοολικός. Σε καμία περίπτωση, για κανέναν άνθρωπο. Ναι. Φαντάζομαι λοιπόν ότι αν κυκλοφορήσει μια φωτογραφία του οποιοδήποτε να είναι κάπου, δεν σημαίνει ότι συμμετέχει. Έχει πάθος, εμμονή ή οτιδήποτε. Όχι, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λένε αυτά που λένε, πώς τον έβλεπαν, πώς σύχναζε κτλ., λένε όλοι ψέματα. Υποθέτω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε στον εισαγγελέα, θα τα πούνε επωνύμως, γραπτός και βεβαίως θα αναλάβουν τις ευθύνες τους και τότε θα απαντήσουν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Εγώ κρατώ αυτό που λέτε ότι δεν έχει καμία σχέση με τον τζόγο. Είναι λίγο θυμωμένο, γιατί ακούγονται εξωφρενικά πράγματα. Δεν εστιάζουν στο. Πάλι σε άκουγα προηγουμένως τη συμπαθέστατη κυρία που έλεγε τι απάντησε η αδερφή, η θεία ή οποιοδήποτε άλλο του εντολέα μου. Δεν αφορά τον εντολέα μου το τι απάντησε η θεία του, η αδερφή του ή οποιονδήποτε άλλον, φαντάζομαι. Έτσι. Από εκεί και πέρα, τι να απαντάμε. Είναι δίκαιο κουτσομπολίου όλα αυτά. Ένα τελευταίο που θέλω να σας θέσω, κυρία Αλεξανδρή. Ο Πολυχρονόπουλος φτιάχνει τον άλλο άνθρωπο. Αναγνωρίζεται. Ενισχύεται, γιατί δεν δίνει νομική υπόσταση και χρησιμοποιεί λογαριασμούς άλλων, λειτουργεί δηλαδή με ένα τελείως, θα μου επιτρέψετε να πω, αντιδιοντολογικό τρόπο σε αυτό το πράγμα. Γιατί δεν δίνει μια νομική μορφή και τρέχει όλη αυτή τη διαδικασία με τον τρόπο που την έτρεξε. Είναι μία από τις πιο ωραίες ερωτήσεις και είναι πραγματικά ερώτηση δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος και ξέρετε ότι σας εκτιμώ ιδιαίτερως γιατί κάνετε τέτοιου είδους ερωτήσεις και όχι ερωτήσεις λαϊκισμού όπως άλλοι γίνονται συνήθως. Αυτό ακριβώς. Η απάντηση θα μου επιτρέψει απλά να την βάλω σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι ότι πριν από λίγες εβδομάδες κατηγορούσαμε τις ΜΚΟ, εγώ θα πω συγκεκριμένα, γιατί έχουν λογαριασμούς ΜΚΟ, με δεδαλώδεις κινήσεις χρημάτων, με αδήλωτους δικαιούχους, με πορεία χρημάτων τα οποία δεν μπορούν να ερευνηθούν και λέγαμε ότι οι συγκεκριμένες ΜΚΟ είναι βρώμικες και αμαρτωλές ή οποιοδήποτε άλλο επίθετο. Εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε ατομικούς λογαριασμούς που ξέρω εγώ που πάω να καταθέσω ότι τα χρήματα μπαίνουν σε ένα λογαριασμό του Χ, Ψ, με το όνομά του, το επώνυμό του, τη διεύθυνση κατοικίας του, το αφημί του, το iBank. Νομίζω ότι αν το συγκρίνουμε με το δεδαλώδη τρόπο λειτουργίας των ΜΚΟ είναι καλύτερος. Προσωπική μου άποψη. Δεν μπορεί να κάνω λάθος. Είναι σύνομο. Είναι σύνομο. Εάν μιλάμε για φορολογική παράβαση, ούτε το ένα είναι σύνομο ούτε το άλλο. Εάν μιλάμε για φορολογική παράβαση, αυτό εξετάζουμε τώρα. Το ερώτημά μου είναι απλό. Σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να κάνει κοινωνική προσφορά, που θέλει να μαζέψει χρήματα για να ταΐσει ανθρώπους που πεινάνε. Έτσι πρέπει να λειτουργήσει. Αυτό λέει ο νόμος. Να ψάξει να βρει το συγγενή του ή όποιον άλλο να μπουν τα χρήματα σε προσωπικούς λογαριασμούς. Αυτό λέει ο νόμος. Είναι σύνομο αυτό που έχει κάνει ο Πολυχρονόπουλος. Απαντώ. Μην συγχαίρετε τον ερανικό λογαριασμό. Ο ερανικός λογαριασμός είναι κάτι άλλο. Για να μαζέψω χρήματα για την, ας πούμε, για την ασθένεια ενός παιδιού που πρέπει κύριε να Αλεξανδρή, πάει. Κύριε Αλεξανδρή, είστε εξαίρετος δικηγόρος και εξαίρετος αγορητής. Το ερώτημά μου είναι απλό. Ρωτάω, αυτό που έκανε ο Πολυχρονόπουλος και χειριζόταν αυτά τα πολλά λεφτά που μάζεψε, είναι σύνομο ή όχι? Πρώτον, σίγουρα δεν είναι εγκληματική οργάνωση, δεν είναι απάτη. Δεύτερον, εάν είναι φορολογικό αδίκημα, θα το αντιμετωπίσουμε σαν φορολογικό αδίκημα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ούτως ή άλλως η διαδικασία έχει πολύ δρόμο και θα τα πούμε πολλές φορές. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Αλεξανδρή, τον δικηγόρο του κυρίου Πολυχρονόπουλου. Αυτά.